την άμεση διάθεση όλων των υδροφόρων οχημάτων τους, όπως επίσης και των πυροσβεστικών οχημάτων των παλιών δήμων. Υπάρχουν δηλαδή, εδώ θέλουμε να τονίσουμε, ότι παρότι οι υδροφόρες του Δήμου έρχονται στις φωτιές, υπάρχουν κάποια πυροσβεστικά μικρά οχήματα των παλιών δήμων, τα οποία αυτή τη στιγμή ασχολούνται με κάποιες άλλες, έχουν κάποιες άλλες αρμοδιότητες, ασχολούνται με, άλλες, με άλλο έργο και θα μπορούσαν να προσφέρουν πολύ σημαντικό έργο στις φωτιές. Αυτή τη στιγμή αυτά τα οχήματα δεν τα έχουμε. Επίσης, είναι νομίζω λίγο οξύμορο μέσα σε αντιπυρική περίοδο να εγκλωβίζεται μια υπηρεσία από έργα που γίνονται ακριβώς απ' έξω, θα λέγαμε, από την πόρτα της. Θα έπρεπε τουλάχιστον σε αυτό το σημείο να υπάρχει μια μελέτη, ένα σχέδιο εναλλακτικής διαφυγής των πυροσβεστικών οχημάτων ή έστω μια συνάντηση με τον διοικητή της υπηρεσίας, έτσι ώστε να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα πριν αρχίσουν αυτά τα έργα. Είναι καιρός μέσα αυτή τη δύσκολη συγκυρία που περνάει η χώρα μας ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί, ούτως ώστε παρά τα μεγάλα τα προβλήματα το πράσινο του νησιού μας να μην μειωθεί άλλο. Είναι φανερό καταλήγοντας ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή στο πυροσβεστικό σώμα είναι πολύ σοβαρή. Ο πυροσβέστης που τόσα χρόνια αγωνίζεται με μοναδικό όπλο το φιλότιμό του έχει φτάσει στα όρια του. Παρ' όλα αυτά, υπερβάλλοντας αυτούς, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο ότι θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν και με τα μέσα που διαθέτουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Θέλουμε εδώ να ευστήσουμε την προσοχή στον κόσμο, διότι περισσότερες φωτιές είναι από αμέλεια. Και η τελευταία φωτιά των Ενίτων πάλι από αμέλεια προκλήθηκε. Είναι σημαντική η συνεργασία και η προσοχή του κόσμου, ούτως ώστε να μειωθούν οι φωτιές στον τόπο μας. Υπάρχουν φέτος οι καιρικές συνθήκες, όπως βλέπετε, με πολύ αέρα και υψηλές θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες. Το καλοκαίρι προβλέπεται πολύ θερμό και θα θέλαμε τη συνεργασία όλων. Στοιχείο τα πράγματα αυτή τη στιγμή και παίρνοντας τα μηνύματα από την υπόλοιπη Ελλάδα μέσω του Πανελλήνιου Συνεδρίου που συμμετείχαμε, είναι καλύτερα από άλλες περιοχές της Ελλάδας και από θέμα εγκαταστάσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και από θέμα έμψυχου υλικού και συνεργασίας με τις εθελοντικές οργανώσεις. Το κλίμα που υπάρχει μεταξύ μονίμων πενταετών και εποχιακών είναι πάρα πολύ καλό, υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία. Ο διοικητής κάνει ό,τι μπορεί ούτως ώστε τα προβλήματα που δημιουργούνται να λυθούν. Με το παράδειγμά του που είναι πρώτος σε όλες τις φωτιές συμμετέχει ενεργά, μας δίνει το παράδειγμα ώστε και εμείς να ακολουθήσουμε.